30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν τα ποσά που είναι για τα επιδόματα. Και έχει κλείσει όλο αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργεί θόρυβο η αντιπολίτευση για ένα ζήτημα που ξέρετε πολύ καλά ότι το διαχειριζόμαστε στα σφιχτικά πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού που εσείς είχατε διαμορφώσει κατά το 2014 με την πολιτική σας. Δυστυχώς έχετε καθυστερήσει 2 μήνες. Αντί να πείτε τους λόγους που σας οδήγησαν στην καθυστέρηση, βγαίνετε και από πάνω. Μην καλύπτεστε πίσω από την Επιτροπή των Σοφών, την Επιτροπή κάποιων ανθρώπων που σας προσέφεραν κάποιες γνώμες, κάποιες υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν την πολιτική ευθύνη για το Υπουργείο και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Και για ένα άλλο λόγο, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς ξέρετε ότι τις προηγούμενες μέρες έγινε μια απειλή με μια σφαίρα και ένα φάκελο που στάλθηκε στην πρόεδρο της Επιτροπής. Περιμένω το Υπουργείο να πει ότι η όποια γνώμη της Επιτροπής είναι άλλο θέμα ή οι γνώμες των μελών της. Η πολιτική ευθύνη στο Υπουργείο να την αναλάβετε. Τέτοια στήριξη δεν θα την περίμεναν προφανώς ούτε εκείνοι που απειλούν με τέτοιο τρόπο αποδοκιμαστέο τα πολιτικά πρόσωπα. Τι είπατε? Έχετε πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδογλου. Σοβαρό πρόβλημα έχετε και έχετε και την έννοια από ό,τι φαίνεται της ασυδοσίας την οποία απολαμβάνετε. Κύριε Γεωργιάδογλου, είπατε ακριβώς αυτό. Ότι η ηθική αυτούργη είναι στην κυβέρνηση. Είναι ο υπουργός, γιατί εστάλει η σφαίρα, γιατί... Καλά, κάθε φορά την πατάτε όταν λέτε κάτι και σας βγαίνει ανάποδα. Γι' αυτό σας είπα για την προηγούμενη φορά να προσέχετε όταν μιλάτε σε μένα.